84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. 3η 5 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Πάνω από 6.000 έλεγχοι στις πληγήσεις σεισμόπληκτες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Έως το τέλος της χθεσινής ημέρας είχαν διεξαχθεί 6.210 αυτοψίες. Από αυτές, 5.147 αφορούσαν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 3.074 κρίθηκαν μη κατοικήσιμες. Ελέγχθησαν 268 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακατάλληλοι είναι οι 151. Όσον αφορά στους ιερούς ναούς και στα δημόσια κτίρια, κίτρινα είχαν χαρακτηριστεί τα 154 από τις 363 αυτοψίες, ενώ σε 432 άλλα κτίρια τα 363 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Ανησυχία για το χρόνο τοποθέτησης των οικίσκων, καθώς οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς. 34 οι πρώτοι που αναμένεται να εγκατασταθούν σε αρκαλοχώρη και βόνη, μέχρι βεβαιότητα να ολοκληρωθούν και οι υποδομές που χρειάζονται. Ακολουθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια των υπολείπων 90. Την 5η, 7 του Οκτώβρη, αναμένονται οι 30 λιόμενες αίθουσες που θα υποδεχθούν τους μαθητές οι οποίοι έμειναν άστεγοι, καθώς τα σχολεία τους κατέρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημίες και ρογμές και στη συνέχεια κρίθηκαν εγκατάλληλα. Ο σεισμός των 6 Ρίχτερ στην Κρήτη είναι τομή στη μελέτη των επιστημόνων, είπε σήμερα στον 984 και στον Γιώργο Σαχίνη, ο ομότιμος καθηγητής σεισμολογίας, μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Χαρακτήρισε τη μέχρι στιγμής ακολουθία φυσιολογική, τονίζοντας ότι 1,5 με 2 μήνες θα έχουμε μετασεισμούς που μπορεί να φτάνουν και μέχρι τα 5,3 Ρίχτερ. Είπε ότι επιφανειακά η βύθιση στο Αρκαλοχώρι ήταν μεταξύ 15 έως 18 εκατοστών, όμως ενδότερα, εκεί όπου είχαμε και την κυρίως θράψη των πλακών σεισμικά, η βύθιση είναι στο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Αναφέρθηκε στο Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και στο δίκτυο που έχει αναπτύξει για την παρακολούθηση των σεισμών στην Κρήτη εδώ και 20 χρόνια, τονίζοντας κατηγορηματικά ότι παρά τις περί του αντιθέτου φημολογίες ορισμένων, συνεργάζεται επίσημα με μνημόνιο που έχει υπογραφεί με το ενίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο, το οποίο πρόεδρος είναι ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος για το αν γίνονται ή όχι συνεδριάσεις του δικτύου είναι ο καθήλυν υπεύθυνος. Ζήτησε να μπει επίσης τέλος στη φιλολογία με επιστολές σεισμολόγων προς την κατασκευάστρια εταιρεία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, όπως και γενναίες αντισεισμικές μελέτες μετά το σεισμό από το ρήγμα εγγύς της περιοχής. Η μετασεισμική ακολουθεί την πορεία της έτσι όπως είναι η φυσιολογική πορεία και η αναμενόμενη. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο, νομίζω το έχουμε πει όλοι και συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Θα έχετε μετασεισμούς, μερικοί όπως έχω πει μπορεί να προσεγγίσουν ξανά το 5 ή και να το υπερβούν, όπως έγινε την περασμένη εβδομάδα με το 5,3. Δεν έχει εκλείψει ακόμα η πιθανότητα αυτή, όμως σε κάθε περίπτωση έχει πάρει την πορεία. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο προέχει, όπως είπατε και στην εισαγωγή, είναι η σταδιακή αποκατάσταση, η κοινωνική αποκατάσταση. Δεν είχαμε καταγράψει, δεν γνωρίζαμε, δεν λέω ότι δεν έγινε, φαίνεται ότι έγινε στο παρελθόν, δεν το γνωρίζουμε. Σεισμός αυτής της τάξης του μεγέθους γύρω στο 6, πάνω στην ξηρά. Γύρω-γύρω ξέρουμε πολλούς, πάρα πολλούς. Mm-hmm. Και τους ξέρουμε και σε πρόσφατο χρόνο. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν ένας εντός εισαγωγικών μύθος ότι η Κρήτη είναι απρόσβλητη από χερσαίους σεισμούς και ότι απειλείται από υποθαλάσσιους, οι οποίοι πολλές φορές λόγω της απόστασης δημιουργείται και μια ασπίδα ασφαλείας και έτσι περνάει στα μαλακά, να το πω με απλά λόγια. Τώρα ο μύθος αυτός κατερρίφθη. Γνωρίζουμε πλέον με μεγάλη ακρίβεια αυτό το φαινόμενο. Και προφανώς υπάρχουν και άλλες περιοχές επάνω στην Κρήτη και άλλα ρήγματα γνωστά ή λιγότερο γνωστά. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχω πει είναι ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο σεισμός της περασμένης Δευτέρας έχει περάσει στην ιστορία. Θα το καταλάβει η σεισμολογική κοινότητα, η νεότερη, θα το καταλάβει τι ακριβώς εννοώ και ότι
θα πρέπει να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο σκέψης με τον οποίο υπολογίζουμε εμείς οι σεισμολόγοι το επίπεδο του σεισμικού κινδύνου, είτε στην Κρήτη είτε σε άλλη περιοχή της χώρας. Και τέτοιοι σεισμοί εκπλήξεις που έγραψαν ιστορία, έχουν υπάρξει και άλλοι στο παρελθόν στην Ελλάδα. Τον πιο πρόσφατο τον αναφέρω είναι ο σεισμός της Πάρνηθας του 1999 που προκάλεσε 153 θύματα μόνο 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, 18 χιλιόμετρα από την Ακρόπολη. Έτσι πάντως δουλεύει η επιστήμη της σεισμολογίας, με την συνεχώς εμπλουτιζόμενη γνώση και εμπειρία. Επιστολή του Εργατικού Κέντρου στον Υπουργό Εργασίας. Μέτοιμα η πολιτεία να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν άμεσα την ανάγκη στήριξης από όλους μας. 600 ενεργοί στις σεισμοπληκτές περιοχές, με το 70% των επαγγελματικών επιχειρήσεων να έχουν κριθεί από τα αρμόδια συνεργεία ως κατάλληλες για χρήση, όπως επισημαίνει στον 984 ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοριάς. Κοινοβουλευτική παρέμβαση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου την ίδια ώρα, τόσο για την επιστολή του Εργατικού Κέντρου, όσο και για το έγγραφο της περιπεφέρειας με τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό, με επίκεντρο το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, και όχι βέβαια μόνο στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, γιατί ως φαίνεται οι ζημίες είναι μεγάλες σε όλους τους Δήμους. Κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Δοντζεράκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, μεν κάνετε αυτή την παρέμβαση εσείς προς τον αρμόδιο υπουργό, κοινοβουλευτική παρέμβαση και λοιπά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως είπα και πριν από λίγο, φαίνεται ότι οι επιπτώσεις, ναι μεν, ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, 70% των επαγγελματικών επιχειρήσεων έχουν κριθεί από τα αρμόδια συνεργεία ως ακατάλληλες, αλλά κάθε μέρα που περνάει φαίνεται ότι οι ζημιές είναι ακόμα μεγαλύτερες από τις αρχικές διαπιστώσεις και σε άλλες κοινότητες, σε άλλους δήμους, σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Αυτό θα πάρει μια παραπάνω έκταση από εσάς τους βουλευτές για τη στήριξη όλων των πληγέντων σε όλους τους δήμους, γιατί και ο Δήμος Αστερουσίων κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δημοτικές ενότητες στο Ηράκλειο, όπως επίσης και τοπικά διαμερίσματα στο Δήμο Χερσονήσου. Και στη Βιάνο, κυρία Δουλειράκη. Και στη Βιάνο. Σωστά. Και από ό,τι με ενημέρωσε ο γραμματέας εχθές, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, αύριο θα έχουμε και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Βιάνου. Υπάρχουν και αρκετά προβλήματα, ειδικά στο Αφρατή, αλλά και σε άλλες κοινότητες του Δήμου Βιάνου. Οπότε ζητά και ο Δήμος Βιάνου την κήρυξη ή την παράταση, αν θέλετε, από την προηγούμενη περίοδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κυρία Δουλειράκη, απλά και κατανοητά. Σίγουρα προέχει η στέγαση ανθρώπων, οικογενειών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλους. Όμως, πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν οι επιχειρήσεις, υπάρχουν οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί δηλαδή να παραβλέψει κανείς το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορούν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Οικονομικά εννοώ. Κυρία Δουλειράκη, στην τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, δυστυχώς δεν αναφέρει πουθενά μέτρα στήριξης για επιχειρηματίες που έκλεισαν και θα παραμένουν κλειστές από ό,τι φαίνεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Κυρία Δουλειράκη, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 450... Ενδεχόμενα λόγω της ταχύτητας, έτσι όπως το λέτε, ακούγεται σαν να είναι μια πολύ μεγάλη παράληψη και σκόπιμη παράληψη. Λόγω της ταχύτητας, λέω, φαίνεται έτσι όπως το λέτε εσείς και εκφράζεστε. Αλλά από την άλλη λέω, μήπως και ενδεχόμενα λόγω της ταχύτητας για να προλάβουν πράγματα. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε τρία πράγματα που πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν. Είναι η στέγαση, είναι η σύντηση και είναι και η επιβίωση, το πώς θα επιβιώσουν το επόμενο διάστημα αυτοί οι άνθρωποι. Όταν έρχεται μια τροπολογία, όταν είναι ενημερωμένοι το αρμόδιο Υπουργείο ότι 500 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο Δήμο Αρχανών, πολύ σωστά Αστερουσίων όπως είπατε, και σε άλλα τοπικά διαμερίσματα άλλων Δήμων, Φεστού κλπ, είναι κλειστές. Αυτοί οι επιχειρηματίες είχαν περίπου γύρω στους 480 εργαζόμενους. Στην τροπολογία που κατατέθηκε δεν έπρεπε να έχει ληφθεί μέρημνα το πώς θα επιβιώσουν το επόμενο διάστημα, και θα σας πω και μια κουβέντα για τις επιχειρήσεις παραπάνω. Όσον αφορά οι επιχειρηματίες που δεν θα έχουν τζίρους, δεν θα έχουν εισόδημα το επόμενο διάστημα,
δεν θα πρέπει να προβλεφθεί ένα επίδομα ειδικού σκοπού και η ασφαλιστική κάλυψη όλων των εργαζομένων που από τώρα, από την προπερασμένη Δευτέρα μέχρι και τέλος του 22, σας λέω εγώ, και είμαι, το λέω έτσι με ελαφρά την καρδία, γιατί θα πάει και παραπάνω από ό,τι βλέπω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να επιβιώσουν. Δεν πρέπει να έχουν ένα επίδομα ειδικού σκοπού να ζήσουν στις οικογένειές τους. Αυτά είναι σημεία και θέματα που έπρεπε αμέσως να αντιμετωπιστούν από την πρώτη στιγμή. Εμείς κάναμε το καλώς καμωμένο που λέμε, κυρία Δουλειράκη, στα χωριά μας, έτσι. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε την ανταπόκριση του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών. Σε μια επικοινωνία που είχαμε το Υπουργείο Οικονομικών, είπαν ότι δεν λήφθηκαν υπόψη γιατί περιμένουν να δουν τα. Ποια αποτελέσματα να δουν? Τα αποτελέσματα, κυρία Δουλειράκη μου, είναι ήδη δεδομένα. Και να σας πω, τι πάει να πει δηλαδή αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων? Δεν ξέρουμε, κυρία Δουλειράκη, ότι λόγω και της πανδημίας το ιδιωτικό χρέος έχει εκτοξευθεί στα ύψη, χωρίς να μπορούν τώρα, πριν τους σεισμούς, να ανταποκριθούν όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες. Άρα, ζητούμε άμεσα, εν κατακλείδη, επίδομα ειδικού σκοπού, άμεσα και ασφαλιστικές φορές στους εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους λόγω των σεισμών. Άμεση διαγραφή μέρους του χρέους των επιχειρηματιών που έχει συσσωρευτεί λόγω πανδημίας και ρύθμιση στις 120 δόσεις του υπόλοιπου χρέους και οικονομική ενίσχυση με επίδομα ειδικού σκοπού στους επιχειρηματίες που επιχειρήσουν να μείνουν κλειστές για το επόμενο διάστημα. Για να μπορούν να ζήσουν στην καθημερινότητά τους. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι από τον 984. Παρέμβαση της Ομοσπονδίας Γονέων Κρήτης. Αποκινούμε εκπροσώπους των ενώσεων του Νομού Ηρακλείου και Συλλόγων Γονέων στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου με σκοπό να ενημερωθεί για τις εξελίξεις των σοβαρών ζητημάτων που έχουν προκύψει από το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου. Ο σεισμός έφερε στο προσκήνιο το ήδη οξυμένο πρόβλημα της σχολικής στέγης, για το οποίο έχουμε κάνει σειρά παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων όλα τα προηγούμενα χρόνια, επισημαίνουν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ίσυρο σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νότια της Νησίρου. Ανησυχία στη Ζήντα, θετικό στον COVID, 3 παιδιά, 11 μέλους οικογένειας που διαμένει σε σκηνές, έλεγχη ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, COVID-19 rapid test σε πεζούς και σήμερα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Οι δειγματοληψίες γίνονται σε Γαρύπα Σκηνιά, Ανοπούλια Βιτσίλια, Δραπέτη Ίνη, Κατοπούλη, Γάση Πάρτυρα, Καλοχωριό, Λευκοχώρη και Μουσούτα. Αισθητά μειωμένος σε σχέση με κάθε άλλη φορά το τελευταίο διάστημα ο αριθμός των νοσηλεών του κορονοϊού στην Κρήτη. Πλέον οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού ενέρχονται στους 83, εκ των οποίων οι 62 σε κλινικές COVID και 21 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 14 είναι διασωληνωμένοι. Τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφησαν τις τελευταίες 24 ώρες στην Κρήτη ανέρχονται σε 89, 44 σε Ηράκλειο, 24 σε Χανιά, 12 σε Λασίθη και 9 στο Ρέθυμνο. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου COVID-19 των Pfizer-BioNTech όσον αφορά στην πρόληψη της νοσηλείας και του θανάτου παραμένει υψηλή στο 90% επί τουλάχιστον 6 μήνες, ακόμα και έναντι της άκρως μεταδοτικής παραλλαγής δέλτα του κορονοϊού. Όμως από την άλλη, η αποτελεσματικότητά του στην αποτροπή μιας νέας λίμωξης από οποιαδήποτε παραλλαγή πέφτει από το 88% στο 47%, μετά από ένα πεντάμινο από τη δεύτερη δόση, σύμφωνα με Νέα Αμερική επιστημονική έρευνα. Αύριο Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις ελευθερίες των εμβολιασμένων ακόμα και στις περιοχές με lockdown. Σε αυτό συνηγορούν και αρκετοί επιστήμονες. Τα περιοριστικά και όχι τιμωρητικά μέτρα, όπως έσπευσε να διευκρινίσει ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, θα εξακολουθήσουν να υφίστανται για όλους όσους επιλέγουν να μην εμβολιάζονται. Ταυτόχρονα, όπως υπογράμμισε, ενισχύεται το σύστημα υγείας ώστε να υπάρχει δυνατότητα περίθαλψης σε όποιον τη χρειαστεί. Για πλήρη αποτυχία διαχείρισης της πανδημίας στην Ελλάδα μιλά στον 984 ο καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας, πληθυσμιακής υγείας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ,
μέλους της Αμερικανικής Εθνικής Ιατρικής Ακαδημίας Γιάννης Ιωαννίδης. Η διασπορά στην Ελλάδα δεν γίνεται κάτι να ανακοπεί, παρότι έχουμε το όπλο του εμβολίου, που όμως δεν είναι πανάκια εξαιτίας της έλλειψης πολιτικών δημόσιας υγείας, είπε, μετατρέποντας ακόμα και τους εμβολιασμένους σε ασυμπτωματικούς φορείς που θα κολλήσουν ή θα μεταδώσουν την νόσο και μάλιστα χωρίς κανένα έλεγχο, δίνοντας ουσιαστικά φρυπά στον ιό. Βρισκόμαστε στο τέλος της πανδημίας. Σε κάποιες χώρες η πανδημία έχει λήξει πρακτικά και βρισκόμαστε κάπου στη μέση, δυστυχώς, σε άλλες χώρες όπως στην Ελλάδα. Μακάρι να μην έχουμε εκπλήξεις και να μην εκτροχιαστούμε ακόμα περισσότερο. Αλλά υπάρχει αυτή η μεγάλη ανομοιογένεια. Κάποιες χώρες έχουν κατορθώσει να δαμάσουν το επιδημικό κύμα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες Δυτικής Ευρώπης είναι σε μια κατάσταση που μπορούν να ανοίξουν την κοινωνία τους πρακτικά σε προπανδημικά επίπεδα. Mm-hmm. Αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα, δεν ισχύει για κάποιες χώρες της Βαλκανικής και δεν ισχύει για άλλες φτωχές χώρες στον πλανήτη, που βέβαια ούτε lockdown μπορούν να κάνουν, ούτε μέτρα μπορούν να πάρουν, θα πεθάνουν της πείνας, αλλά ταυτόχρονα έχουν ένα ενεργό επιδημικό κύμα. Δυστυχώς η διαχείριση στην Ελλάδα ήταν καταστρεπτική και γίνανε πάρα πολλά λάθη, συσσωρευμένα λάθη θα έλεγα. Δοθήκαν ευκαιρίες, υπήρχαν κάποιες ευκαιρίες από νωρίς, γιατί η Ελλάδα δεν ήταν μια χώρα που δέχτηκε ένα ισχυρό επιδημικό κύμα στην αρχή της πανδημίας. Θα υπήρχε λοιπόν κάποιος χρόνος για να προετοιμαστεί καλύτερα η χώρα. Γίναν κάποιες προσπάθειες, δεν θέλω να τις υποτιμήσω, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν αρκετές. Και οι προσπάθειες που συνεχίστηκαν περάσανε σε μια κατάσταση εκνευρισμού, διχασμού, επιθετικότητας. Μια προσπάθεια ουσιαστικά να δημιουργηθούν εικόνες ομάδων ή ανθρώπων που φταίνε. Και οι υπόλοιποι είναι άγιοι, ξέρω εγώ, ή υπεύθυνοι, δεν έχουν καμία ευθύνη. Φταίνε οι άνθρωποι, φταίνε οι πληθυσμοί, φταίνε οι κοινότητες. Μια τέτοια διχαστική κατάσταση ουσιαστικά είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις στη διαχείριση μιας πανδημίας, που θέλεις ενότητα, θέλεις ψυχραιμία, θέλεις ομόνοια, θέλεις φιλανθρωπία προς όλους τους ανθρώπους που δοκιμάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τα λάθη φυσικά, όπως λέτε, είναι έλλειψη δεδομένων, έλλειψη επιδημιολογικής επιτήρησης, αδυναμία να στηθεί ένα πρωτοβάθμιο σύστημα φροντίδας υγείας, με εξαίρεση ίσως τις προσπάθειες να στηθούν εμβολιαστικά κέντρα που ήταν αρκετά επιτυχείς, αλλά που και αυτές λοξοδρομήσανε γιατί εστιαστήκανε μετά σε στρατηγικές επικοινωνιακές υποχρεωτικότητας, πίεσης, εξαναγκασμού, γελιοποίησης ανθρώπων και περιθωριοποίησης ανθρώπων αντί να στηριχτούν στην πειθό. Κατά κάποιο τρόπο δοκιμάστηκε η ποιότητα της δημοκρατίας και η ποιότητα της αξιοπρέπειας της πληροφορίας μέσα σε αυτή την πανδημία. Όποιος θέλει να εμβολιάσει το παιδί του να το κάνει με ηρεμία, με βάση αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν είναι λάθος και η λύση και φαίνεται να είναι και καλύτερο από το να μην το εμβολιάσει. Όμως τα νούμερα, οι κίνδυνοι είναι πάρα πολύ μικροί και η επιδημιολογία έχει την ικανότητα να έχει ακρίβεια μέχρι ενός σημείου όταν υπολογίζουμε κινδύνους, που είναι πάρα πολύ μικροί και για το εμβόλιο και για τον κορονοϊό σε παιδιά. Άρα λοιπόν, αν κάποιος πει εγώ δεν θέλω, δεν θα τον σταυρώσω. Είναι μια λογική τοποθέτηση. Ο καθηγητής παιδιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοκλής Ζαούτης, αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου του ΕΟΔΗ. Πανελλαδική μέρα δράσης σήμερα, Τρίτη, 5 του Οκτώβρη, των υγειονομικών εν ώψη της 24ωρης απεργίας 21 Οκτωβρίου. Η κατάσταση στα νοσοκομεία 18 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας παραμένει δύσκολη, επισημαίνει στο 984 ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, Δημήτρης Βρυσαλής. Κινητοποιούμαστε υγειονομικοί για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων στον χώρο της υγείας, που είναι οι χιλιάδες. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι πάνω από 400 εργαζόμενοι είναι συμβασιούχοι, που κάθε φορά που τελειώνουν οι συμβάσεις κάτω από την πίεση του αγώνα του δικού μας, αλλά και κάτω από την πίεση να μην καταρρεύσει το σύστημα, οι κυβερνήσεις διαχρονικά δίνουν κάποιες παρατάσεις που όμως δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ζήτημα για τους εργαζόμενους τους, που έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, που οι συμβάσεις δεν έχουν ανανεωθεί μέχρι στιγμής, τελειώνουν τον Δεκέμβρη και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος με βάση και την κατεύθυνση της κυβέρνησης να ξαναέρθουν οι εργολάβοι στα νοσοκομεία, όπως είχαν έρθει και παραμένουν και στην τεχνική υπηρεσία και στις υποστηρευτικές υπηρεσίες. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο βρίσκει με συμπυκνωμένες κλινικές, συρρυκνωμένες, με μείον 130 εργαζόμενους που είναι σε αναστολή, με χειρουργικά κρεβάτια ΜΕΘ, γενικής ΜΕΘ, που παραμένουν στον ίδιο αριθμό όπως ήταν και πριν, με λίστες αναμονής στα χειρουργεία πάνω από 5.500 το 2021, όταν το 2018 ήταν περίπου 3.000. Καταλαβαίνει κανένας ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση βεβαίως με την ακολουθούμενη πολιτική. Μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν φοβίζεται από παράνομες ενέργειες και θα προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, έστειλε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος είχε χθες συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογο του Νίκο Χριστοβουλίδη. Από τότε, στην τακτική των προκλήσεων, διεμήνησε προς την Άγκυρα ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτή η στάση της, ενώ την κατηγόρησε ότι υπονομεύει τον 63ο γύρο των διερευνητικών επαφών. Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί σήμερα-αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Στεύο Πεντάροφσκι, προσκεκλημένος της πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου. Επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα, η αύξηση κατά 4,1 δις ευρώ των φορολογικών εσόδων το 2022, που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Οι φόροι που καλούνται να πληρώσουν το επόμενο έτος μισθωτοί, συνταξιούχοι, ιδιοκτήτες ακινήτων, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρήσεις, προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 49,519 δις ευρώ από 45,440 δις, ενώ το 2021 λόγω της αύξησης των εισοδημάτων, της αναθέρμανσης της κατανάλωσης αλλά και της μείωσης της φοροδιαφυγής. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο διαπίστωσαν στο πλαίσιο της 11ης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Eurogroup. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας, ο Πάολο Τζεντιλόνι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, είπε ότι η Ελλάδα δείχνει ισχυρά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης που οφείλονται στο σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και στην πολύ καλή τουριστική περίοδο παρά τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν τη χώρα τον Αύγουστο. Νόμιμη απόφαση σύστασης του νέου αναπτυξιακού οργανισμού του Δήμου Ηρακλείου, παράνομη η απόφαση ορισμού της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του. Αυτή ήταν η ετοιμιγορία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία έκανε εν μέρει αποδεκτή την κοινή προσφυγή 5 δημοτικών παρατάξεων κατά των αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής, εν προκειμένου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αναφορικά με τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο ΑΕ. Το έργο της θωράκισης του προσύνεμου μόλου λιμένα Ηρακλείου μπροστά στο φρούριο του Κούλη υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου όπως επίσης και του Προέδρου του Όλη. Το έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 και στην στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης του Ηρακλείου. Έχει δε προϋπολογισμό 1.406.000 ευρώ. Αγωνία στην τοπική κοινωνία της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάνου για την τύχη της Κεραλιμανιώτισσας, κτίσμα του 855 μετά Χριστόν, οι αντοχές του οποίου μετρούν αντίστροφα. Σε κυκαιώνα γραφειοκρατίας κοντάφτουν συνεχώς οι όποιες παρεμβάσεις απαιτούνται από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι σήμερα, με τον εφημέριο της Ψαρής, Πατήρ Νικόλαο, να λέει στον 984 πως η επίσημη ενημέρωση απουσιάζει, η αγωνία κορυφώνεται εν άψη του χειμώνα και πως με τις πρώτες βροχές ο ναός θα σκεπαστεί εκ νέου με νάιλον. Το τελευταίο που ακούγεται είναι ότι θα κολλήσουμε για άλλη μια φορά πάλι στην αρχαιολογία, γιατί δεν κάνει τις απαιτούμενες προσλήψεις για την επιστασία του έργου. Ενώ ο εργολάβος είναι έτοιμος, έχει ελεγχθεί από τις υπηρεσίες, έχει βρεθεί εργολάβος για το έργο. Θα κολλήσουμε μάλλον πάλι στην αρχαιολογία, γιατί έπρεπε να έχουν βγάλει ήδη μια προκήρυξη για να ζητάνε το απαιτούμενο προσωπικό. Έχει περάσει αρκετός πολύς καιρός, έχει περάσει από τότε, από τον Αύγουστο που καταδέχτηκε η μελέτη, όπως το είπατε. Έχουν έρθει άπειρες φορές, τον αριθμό 5 με 6 φορές, για να δούνε και να ξαναδούνε και να ξαναπούνε και να ξανακάνουν. Μας ταλαιπωρηθήκαν πάρα πολύ, γιατί θέλανε τροποδοτικές αλλαγές στη μελέτη.
Και τώρα επίσημα, αν θέλετε αυτό που με ρωτήσατε, γιατί αυτό με ρωτήσατε, επίσημα δεν λέει κανείς τίποτα. Συνάντηση του Δημάρχου Οροπεδίου και της Υπουργού Πολιτισμού για το παραταταμένο κλείσιμο του σπηλαίου δικτύων άνδρων από τις 27 Σεπτεμβρίου στο Οροπέδιο. Αν και η μετασεισμική δραστηριότητα έχει περιοριστεί αισθητά και όλη η υπόλοιπη αρχαιολογική χώρη της Κρήτης είναι ανοιχτή, το μυθολογικό σπήλαιο γέννησης του Δία παραμένει κλειστό και παρά το γεγονός ότι η πολιτική προστασία του Δήμου έχει προσφέρει τη συνδρομή της από την πρώτη στιγμή στο Υπουργείο για να ελεγχθεί ο χώρος από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών και γεωλόγων, ώστε να δοθεί το γρηγορότερο προσχρήση στο μεγάλο αριθμό τουριστών επισκεπτών που έρχονται καθημερινά, υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή. Μήνυμα Κεραμαίου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας εκπαιδευτικών. Για τους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες των μαθητών σαν δικές τους. Για τους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι δημιουργούν, εμπνέουν, καλλιεργούν την αγάπη και τη γνώση και τη μάθηση. Για τους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα στην τηλεκπαίδευση, στους οποίους έλειψε η τάξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι οποίοι νιώθουν το σχολείο ως το φυσικό τους χώρο. Για όλους εκείνους που μας μαθαίνουν γράμματα και αξίες, για εκείνους που μας καθορίζουν, για εκείνους που είναι η δεύτερη οικογένειά μας, που θα θυμόμαστε για πάντα, αναφέρει στο μήνυμά της. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών και κάθε ημέρα τιμούμε τους εκπαιδευτικούς μας, καταλήγει Υπουργός Παιδείας. Επιφυλακτικός έναντι της δέσμευσης καταβολής του πρώτου μέρους της επιδότησης σε αγρότες κτηνοτρόφους 27 του Οκτώβριου, ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ Μύρων Χιλετζάκης, μιλώντας στον 984. Ο Οκτώβρης είναι μήνας πληρωμών, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση παρά μονάχα κουβέντες. Για την καταβολή τους διευκρινίζει παρά τις διαβεβαιώσεις του πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά προς τους κτηνοτρόφους με τους οποίους συναντήθηκε. Ο τελευταίος ανέφερε επίσης πως μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα δουν στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας το 3% της δημοσιονομικής πειθαρχίας που είχε παρακρατηθεί από τη βασική ενίσχυση στις πληρωμές της προηγούμενης χρονιάς. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμος Κεδικούλου του ζήτησε να ετοιμάσουν εκθέσει ζημιών για να σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα κορονοβοηθήματος μέσα από το πρόγραμμα De Minimis. Ο μήνας Οκτώβριος είναι ένας μήνας πληρωμών, ένας μήνας προκαταβολών για τον οργανισμό που λέγει το ΠΚΠΕ. Οι πληρωμές όμως έχουν να κάνουν και με παλιές ενισχύσεις, με νέες ενισχύσεις, αλλά και με χρήματα του Β' πυλώνα. Υπάρχουν κάποιοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, μάλλον υπάρχει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, που λέει ότι αν δεν κάνουμε εγκαθάριση του παλιού έτους, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε πληρωμές του νέου έτους. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, όπως είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Η δημοσιονομική πειθαρχία είναι ένα ποσοστό από την ενίσχυση των αγροτών που κρατάται κάθε χρόνο 2-3%. Μα είπαν ότι θα καταβληθεί. Έτσι δεν είπαν. Είναι 17 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η δημοσιονομική πειθαρχία έχει μπει στο δρόμο της πληρωμής. Έχει μπει στο δρόμο της πληρωμής, δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή. Έχουμε τη β' δόση των νέων αγροτών που είναι 90 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε και κάποιες ενισχύσεις που τις ανακοίνωσε ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Λιβανός, όσο αφορά τη χειροτροφία και το μέλι, που είναι 19,9 εκατομμύρια ευρώ, και έχουμε και τη μεγάλη πληρωμή που παραδοσιακά πληρώνεται πάντα πριν την παρέλαση, πριν τις 28 Οκτωβρίου, που είναι από 650 εκατομμύρια ευρώ μέχρι 700, που αφορά την ενιαία ενίσχυση. Δεν ξέρω αν προλάβει ο οργανισμός 27 του μήνα να κάνει την πληρωμή. Εγώ δεν νομίζω να προλάβει, εκτός και αν τα έχει όλα έτοιμα και είναι ένα απλό πάτημα του κουτιού. Σε απόγνωση η Μελισσοκόμη της Κρήτης με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ανατολικής Κρήτης Κώστα Λεονταράκη να λέει στον 984 πως η φετινή χρονιά δεν είχε παραγωγή, ενώ για του χρόνου ο κίνδυνος να μην υπάρχουν μελίσια είναι ορατός περισσότερο από ποτέ. Αναφέρει πως η βοήθεια ενίσχυση προς τους παραγωγούς είναι μηδενική, καθώς ούτε το κορονοβοήθημα του 2020 δεν τους έχει ακόμα καταβληθεί. Επαναφέρει το θέμα του ΕΛΓΑ στην κεντρική μερίμνα, το οποίο υπάρχουν μόνο τα ροδάκινα και τα αμύγδαλα. Λέει πως η συνάντησή τους με τον πρόεδρο του οργανισμού ότι εκκρεμεί εδώ και 2 μήνες και πως το σύνολό τους είναι τσαντισμένοι με την τακτική που ακολουθείται. Ο παραγωγικός, κλάδος των μελισσοκόμων είναι η ουρά της αγέλης, είναι στο τέλος και δεν δίνει σημασία κανείς για εμάς.
όπως πάντα. Είμαστε πληττόμενος κλάδος και εμείς και ένας από τους ελάχιστους κλάδους που δεν αποζημιώθηκαν ακόμα από το πέρασμα του κορονοϊού. Δυστυχώς είχαμε μόνο υποσχέσεις, οι οποίες και από αυτές τις υποσχέσεις πήραμε ένα τεράστιο κουτσούρεμα. Θα πάρουμε ένα τεράστιο θα εωρείται. Έχουμε μια υπογραφή ενός ΦΕΚ μέχρι 31 12, με προοπτική να τα εισπράξουμε μέχρι τότε. Τις τρέχουσες χρονιάς θέλετε να πείτε. Θα είναι κουτσουρεμένα, δηλαδή θα κρατήσουν από εκεί και το 50% της επιστρεπτέας που τη βαφτίσανε επιστρεπτέα και την ξαναβαφτίσανε μετά αποζημίωση κορονοϊού. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι κάνουν ό,τι θέλουν, όπως το θέλουν. Οι κύριοι που κυβερνούν έχουν σημαία τους στην κλιματική αλλαγή, αλλά μόνο για να γεμίζει το στόμα μας και τα αυτιά μας με κλιματική αλλαγή, χωρίς μέτρα σε αυτήν. Νομίζουν ότι εμείς τρώμε ακόμα κουτόχορτο, είμαστε στην εποχή του κουτόχορτου. Δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ τσατισμένοι με την όλη κατάσταση. Παραγωγή δεν βγήκε. Μας χτύπησαν δύο κάψονες πρωτόγνωροι για την Κρήτη, ειδικά ο δεύτερος, ο οποίος μειώσαν την παραγωγή, τη ρημάξαν την παραγωγή, δεν βγήκε παραγωγή στα μέλια. Και έχω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο ΕΛΓΑ, ο οποίος λειτουργεί εις βάρος του πρωτογενή τομέα, είναι για πριβέ καταστάσεις. Δηλαδή είναι για κάτι ροδάκινα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι για κάτι αμύγδαλα, είναι για κάτι τέτοια είναι. Τραγικός θάνατος 56χρονου χθες στο βόρειο οδικό άξονα που υπέστη ανακοπή καρδιάς στο αυτοκίνητό του, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Στη συνέχεια αυτό βρέθηκε κάτω από τη γέφυρα στα Τρία Μοναστήρια. Συνελήφθη αλλοδαπή στο Δήμο Μυλοποτάμου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν σχεδόν 900 γραμμάρια κάναβης. Προειδοποίηση για μονομερή άρση των τελωνιακών ρυθμίσεων της μετά του Brexit εποχής για τη Βόρεια Ιρλανδία απευθύνει η Βρετανική κυβέρνηση, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ταχεία λύση. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε ότι η Τουρκία δεν έχει δικαίωμα να παραμείνει στη Συρία μετά τη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στο Σότσι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων που θα υποχρέωναν το Twitter να αποκαταστήσει το λογαριασμό του, τον οποίο μπλόκαρε η πλατφόρμα επικαλούμενη υποκίνηση βίας. Εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχουν διαπραχθεί από το 2016 στη Λιβύη, ιδιαίτερα εναντίον των μεταναστών, και στις φυλακές κατέληξε μια αποστολή έρευνας ειδικών του ΟΗΕ επίτα από έρευνα που πραγματοποίησε επί τόπου. 11 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε νέα τραγωδία που συνέβη στην Ισπανία, 14 διασώθηκαν από τη θάλασσα. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ομάν μετά το καταστροφικό πέρασμα του τροπικού κυκλώνα Σαχίν, ο οποίος προκάλεσε πλημμύρες και κατολιστήσεις. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Νεκρός βρέθηκε νωρίς το πρωί ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη Νίκος Τσομάνης μέσα στο αυτοκίνητό του στη Θεσσαλονίκη. Από ασφυξία προήλθε ο θάνατος του 31χρονου αθλητή, σύμφωνα με την νεκροψία που διενήργησε ο ιατροδικαστής. 9.84. Ο καιρός. Σχεδόν εθρίος ο καιρός, ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ έως τους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο. Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό σας μεσημέρι.